είναι αυτοφυής δέντρο εδώ στην περιοχή της Αγίας Τριάδος. Όμως είχαμε μια συγκυρία ευτυχή να την πω, γιατί μετά την Επανάσταση του 21 υπηρετούσε εδώ, ήταν καλόγερος ένας κριτικός στο μοναστήρι το δικό μας, εκείνα που έκλεισε ο Όθωνας το 34, το 1834. Αυτός παρέμενε εδώ και είδε ότι είναι καστανιές, τα οποία κάστανα τότε ακέντρωτα, μικρά, χτύπαγαν την καμπάνα του Αγίου Λουκά τώρα τον Οκτώβρη και πήγαινε ο κόσμος και μάζευε. Πριν το φύλαγαν το μέρος, είναι σε μια ειδική περιοχή από εκεί, Καστανόλογος. Λοιπόν, ο καλόγερος τώρα πηγαίνοντας στην Κρήτη έφερε μπόλια από τα κριτικά κάστανα της πατρίδας και μπόλια σε μια βακούφικη καστανιά κοντά στο μοναστήρι. Μία καστανιά. Μία. Εκεί είδαν οι ντόπιοι οι χωριανοί ότι τούτα είναι άλλα κάστανα, ήταν γλυκά, ήταν μεγάλα και έχει ένα χαρακτηριστικό, θα το δείτε εδώ το κάστανο της Αγίας Τριάδας, ότι γυαλίζει, σαν να το περάσαμε λάδι. Είναι θέμα εδάφους, στοιχείων που παίρνει. Λοιπόν, είδαν οι χωριανοί και 2-3 που ξέραν από μπόλι, πήραν και μπόλια σαν δικές τους, στα χωράφια. Οι άλλοι συνέχισαν και μετά το 50 να παίρνουν από αυτά τα κέντρωτα στο Καστανόλογο που υπήρχαν. Αυτοί έτρωγαν τα καλά τα κάστανα, αλλά λίγο-λίγο γλυκάθηκαν. Είδαν και άλλοι και προσπαθούσαν. Όμως τα χωράφια μας εδώ τα είχαν για καρπό, δεν τα είχαν για δέντρα. Καλλιεργούσαν καλαμπόκι, σιτάρι και τούτο. Εγώ το πρόλαβα και σιτάρι εδώ μέσα που βλέπετε. Μετά το 50 όμως έγινε η εξής αλλαγή. Πραγματικά το 1850 μεγάλη. Όχι, 900. Το 1950. 900. Λοιπόν, ήρθε ο δρόμος το 55 από τη Λαμία, εδώ έφτασε. Και μαζί ήρθε και το αλεύρα, το φτηνό από τον κάμπο. Και παρατήθηκαν τα περιβόλια που βάζαν σιτάρια. Τι παίρναν δηλαδή, λίγα πράγματα, αλλά... Και άρχισαν μετά να τα μετατρέπουν σιγά σιγά σε καστανιές που λίγο πολύ ήταν και αυτοφυείς, έβγαιναν μόνες τους οι καστανιές αυτές. Ενώ παλιότερα, ναι, δεν σας είπα, βάζαν πάντα σε κανέναν όχτο, να μην χαλάσουν το χωράφ, στον όχτο για να έχει εκεί ο ίσκιος να πηγαίνει. Λοιπόν, έτσι ξαφνικά βρεθήκαμε να καλλιεργούμε καστανιές χωρίς πρόγραμμα από κανέναν, χωρίς προγραμματισμό, αλλά η συγκοινωνία που ήρθε έφερε και το εμπόριο. Πριν δεν πρέπει να το τα κρύβουμε, κάποιοι είναι καρπινσιώτες, αλλά πήγαιναν με το μουλάρ στο Καρπινής, τους αφήναν όλη μέρα να περιμένουν, να πουλήσουν τα καστανά τους και το βράδυ που ήταν να γυρίσουν πάνε και τις τα έπαιρναν μισοτιμής. Το έκαναν αυτό οι καρπινσιώτες, να το πούμε. Και με σκαρπινσιώτες είμαστε όλοι, αλλά υπάρχει αυτό στο εμπόριο. Όταν λοιπόν άνοιξε η αγορά προς τα κάτω, και αρχίσαν και εδώ σιγά σιγά, εγώ σε αυτό το περιβόλι εδώ μέσα, ήταν 12 στρέμματα, έκοψε δρόμους τώρα τούτο. Λοιπόν, ήμαν παιδάκι στο δημοτικό το 64 τότε, τα πάταγα τα δεντράκια σε μια μέρα, τα κούναγα και τα μαζεύαμε. Ήταν μικρά όλα αυτά που βλέπετε. Στη συνέχεια γλυκάθηκαν εδώ οι δικοί μας και προωθούσαν προς την Αθήνα. Και για ένα φεγγάρι το 70 γίναμε αποκλειστικοί στο Ρέντε, εμείς τα τροφοδοτούσαμε. 500 τόνους έβγαζαν εδώ τα περιβόλια. Έγινε στην Αγία Τριάδα μόνο καλλιέργεια η καστανιά. Από τον Πάτο μέχρι την Κορφή ήταν ένα ίσκιος. Όπου πήγαινες, καστανιές. Κοπήκαν οι μηλιές. Εδώ με τη βοήθεια της Ούντρας, είχαν βάλει μπελφόρ μηλιές, τις κατέστρεψαν όλες, μόλις είδαν την καστανιά ότι είχε συμφέρον, λεφτά κατευθείαν, φόρτωμα κατευθείαν, δεν τα πηγαίναμε ούτε στο καλύβι, εδώ τα αφήναν και τα παίρναν από το χωράφι, από τα μέση τα πλάκα. Λοιπόν, έτσι αναπτύχθηκε η Αγία Τριάδα και ζεστάθηκαν οι τσέπες ολονών, παντρεύκαν κορίτσια, αγοράσκαν σπίτια παρακάτω, βέβαια δεν επενδύθηκαν εδώ. Πολλά. Έγιναν τα σπίτια εδώ μετά το σεισμό και λίγο πριν με την κατολίσθηση, γιατί κατολίσθησε λίγο το χωριό το 63, όταν ήταν και το μικρό χωριό.
Λοιπόν, η παραγωγή αυτή κράτησε περίπου μέχρι το τέλος του 70, όταν μας ήρθε η μελάνωση, η αρρώστια από την Ιταλία. Φέραν κολόνες, ΟΤΕ, να περάσει δίκτυο εδώ, και οι κολόνες ήταν μολυσμένες καστανιές από εκεί, που παρότι την πίσα άντιξε το μικρόβιο και ήρθε εδώ η μελάνωση. Ή σαπόριζα που έλεγαμε εμείς εδώ. Σάπιζε η καστανιά από τη ρίζα. Εμένα ξεραθήκαν, όπως πηγαίνει αυτό το αυλάκι πέρα. Και κάτω ξεραθήκαν γύρω στα 60 δέντρα. Μεγάλα. Κρατηθήκαν λίγο απάνω και είναι ακόμα κάποια μεγάλα δέντρα. Βέβαια τούτα που βλέπετε εδώ μπροστά τα έφτιαξα εγώ μετά. Είναι μεταγενέστερα που φυτρώναν και τα μπόλιαζα. Λοιπόν, εκείνη ήταν χτύπημα δυνατό, δηλαδή άφησε ελάχιστες πλέον περιοχές με καστανιές μετά τη μελάνωση. Ακολούθησε αρρώστια το έλκος, ακολούθησε σφίκα της Κίνας και άλλα, με αποτέλεσμα να συρρυκνωθεί μόνο και να κρυώσουμε εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι. Δεν έχουμε πλέον εκείνα τα κουράγια να ξαναξεκινήσουμε καινούργιες καστανιές από την αρχή. Ελάχιστη μείναμε που μπολιάζουμε ή κάνουμε κάτι. Φέτος όμως είχαμε ακόμα χειρότερα. Σταμάτησε το νερό. Είχαμε νερό. Ποτίζαμε. Από ένα κεφαλόβερσο πολύ ψηλά που βγαίνει πιο πάνω από τον Αηλιά, αν περάσατε, σε υψόμετρο. Λόγω έλλειψης χιονιού ο υδροφόρος ορίζοντας έπεσε και για πρώτη φορά το κεφαλόβερσο δεν μπόρεσε να μας τροφοδοτήσει με νερό το καλοκαίρι να ποτίσουμε. Γι' αυτό θα δείτε κάστανα πολλά κάτω που δεν τα μαζεύω, είναι μικρά, μη εμπορεύσιμα και δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν. Θα τα φάνε τα γελάδια εδώ, τα ξέρετε, τα αδέσποτα.